Επιτέλους η Αθήνα απέκτησε το στόχο να γίνει η πόλη που θα έχει μηδέν αδέσποτα. Και για το σκοπό αυτό δημιούργησε το καταφύγιο του Σοκράτη. Κύριε Αβραμίδου, με χαρά μας βλέπουμε έναν νέο χώρο στο κέντρο της Αθήνας για κάτι που ο Δήμος μάλλον το έχει μεγάλη ανάγκη, έτσι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε καταρχήν που ήρθατε. Ναι, είναι ένας χώρος ο οποίος χρειαζόταν να υπάρχει στο Δήμο μας, ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας. Θέλουμε να λειτουργήσει και ως πρότυπο λίγο για τους υπόλοιπους Δήμους. Φτιάξαμε τον χώρο εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, στο Βοτανικό, για να προστατεύουμε όσα ζώα έρχονται στα χέρια μας. Το 90, ίσως και παραπάνω, της 100% είναι εγκαταλείψεις από σπίτια ή από χώρους, τέλος πάντων, όπου πριν ζούσαν τα ζώα αυτά. Είτε είναι μωρά από δεσποζόμενες σκυλίτσες, τις οποίες για κάποιο λόγο δεν ήθελαν να στηρώσουν οι κηδεμόνες τους και αποφάσισαν τα μωρά να τα αφήσουν στον δρόμο. Οπότε θεωρήσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος ασφαλής, αξιοπρεπής, τα ζώα να είναι προφυλαγμένα και να έχουν και όσο περισσότερες δυνατότητες γίνεται να υιοθετηθούν. Γιατί εδώ είναι ένας χώρος επισκέψιμος από τον κόσμο, με ραντεβού τώρα λόγω κορονοϊού, ελπίζουμε όταν τελειώσει όλο αυτό το πράγμα να είναι ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα. Όποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα σκυλάκι, μπορεί να μπει είτε στην ιστοσελίδα μας, το www.animalscityofathens.gr, ή στη σελίδα μας στο Facebook, Αστική Πανίδα Δήμου Αθηναίων, και στο Instagram Animal City of Athens. Έχουμε δηλαδή πολλούς τρόπους που κάποιος μπορεί να βρει ένα ζώο που τον ενδιαφέρει. Και προσφέρεται βοήθεια και στην επιλογή, έτσι. Βεβαίως. Ο πρώτος τρόπος για να βρει κάποιος ένα ζώο, να δει ένα ζώο, είναι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τη σελίδα. Αλλά μετά κλείνει ραντεβού, έρχεται εδώ, υπάρχει εκπαιδευτής σε καθημερινή βάση, ο οποίος μιλάει με τους υποψήφιους κηδεμόνες και μαζί βρίσκουν τον καταλληλότερο σκύλο ανάλογα με τον τρόπο ζωής, το χρόνο που διαθέτει κάθε άνθρωπος. Γιατί μπορεί κάποιος να δει ένα σκυλάκι σε φωτογραφία να του αρέσει, αλλά τελικά με τη συζήτηση να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτός ο σκύλος που τους ταιριάζει και να βρουν κάποιον άλλον. Βεβαίως είναι και θέμα χαρακτήρα και του ιδιοκτήτη. Πολλά παίζουν. Και του υποψήφιου ιδιοκτήτη και του ζώου. Εμείς θέλουμε τα ζώα που υιοθετούνται να είναι και αυτά ευτυχισμένα στο σπίτι που θα πάνε και οι άνθρωποι που τα υιοθετούν να περνάνε καλά μαζί τους. Αυτή είναι όλη η έννοια μας. Οι υποψήφοι κηδεμόνες έρχονται, κοιτούν τα ζώα και με την κατάλληλη καθοδήγηση επιλέγουν τη συντροφιά τους. Η χωρητικότητα ποια είναι? Είναι στα 90 ζώα περίπου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 65 με 70. Ο ρυθμός των υιοθεσιών μέχρι τώρα σου λειτουργείται πώς πάει? Πάει αρκετά καλά. Από τον Οκτώβριο του 19 που έχουμε ξεκινήσει ως νέα δημοτική αρχή και χωρίς να έχουμε οργανωθεί και πολύ καλά από την αρχή βέβαια, έχουμε δώσει 420 σκύλους για υιοθεσία και 70 γάτες. Τέσσερις φορές τη δυναμικότητά σας πάνω. Δηλαδή, μέσα σε λίγους μήνες αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα. Και διασώζει τα ζώα αυτά, ίσως από δυστυχία ή βέβαια θάνατο στους δρόμους, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Η μέση ζωή ενός αδέσποτου στο δρόμο είναι γύρω στα 2-3 χρόνια, όπως ξέρουμε. Εδώ στην Αθήνα είμαστε, ας το πούμε, τυχεροί. Υπάρχουν κάποια δεσποτάκια που ζουν πάρα πολλά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας και ζουν πολλά χρόνια, από 12, 15 και πάνω. Βέβαια εκεί φροντίζονται πάρα πολλοί από εθελοντές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και πάλι κινδυνεύουν, όπως ο Σοκράτης που ήταν ένας εμβληματικός σκύλος αδέσποτος της Αθήνας, ένα λιονταράκι που ζούσε κυρίως στην Αιώλου. Και έδωσε και το όνομά του στο καταφύγιο. Ναι, δώσαμε το όνομά του Σοκράτη στο καταφύγιο στη μνήμη του, γιατί ήταν ένας σκύλος ο οποίος δεν ενοχλούσε κανέναν και ενώ ζούσε 12-13 χρόνια στο δρόμο, τελικά το Νοέμβριο
τον χτύπησε ένα φορτηγό πολύ άσχημα, τον άφησε να πεθάνει αβοήθητος. Τον προλάβαμε ζωντανό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ήταν πολύ άσχημα τα τραύματά του. Αυτό μας δείχνει ότι ο δρόμος δεν είναι μέρος για να ζουν τα ζώα. Ποιες, να το πω έτσι, υπηρεσίες παρέχετε στα ζώα εδώ στο καταφύγιο? Λοιπόν, τα ζώα μας εδώ, με το που βρίσκουμε οποιοδήποτε ζώο στο δρόμο, πάει πρώτα να κάνει εξετάσεις αιματολογικές για να δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν είναι όλα καλά, στυρώνεται, εμβολιάζεται, αποπαρασιτώνεται, μπαίνει τσιπάκι στο όνομα του Δήμου και όταν κάποιος το υιοθετήσει, γίνεται όλη η διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος. Έλα εδώ, βράρια. Με κανονικό συμβόλαιο υιοθεσίας, μεταφορά του τσιπ στο όνομα του νέου κηδεμόνα. Και ναι, οτιδήποτε, πάντα ξέρουμε τι προβλήματα υγείας μπορεί να έχει το ζώο, ενημερώνουμε από πριν. Έχουν υιοθετηθεί και ζώα με καλά ζάρ, έχουν υιοθετηθεί ζώα γέρικα, που οι άνθρωποι που τα υιοθέτησαν δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ήξεραν από πριν το τι ζώο παίρνουν και τα αγκάλιασαν με πολύ αγάπη. Και αυτό είναι για μας ακόμη πιο σημαντικό, όταν βλέπεις ότι και ένα ζώο το οποίο μπορεί να μην είναι υγιές 100% ή μπορεί να είναι μεγάλο σε ηλικία. Έχει υιοθετηθεί σκύλος 16 χρονών, που δεν το περιμέναμε ποτέ. Μπράβο και στον άνθρωπο που το κάνει αυτό. Ναι, εννοεί. Η πισίνα από πίσω σας τι είναι? Η πισίνα, εντάξει, επειδή εδώ το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ζεστός ο χώρος, είπαμε να φτιάξουμε ένα... Δεν είναι πισίνα ουσιαστικά, εντάξει. Ένα χώρο που να μπορούν οι σκύλοι μας να δροσίζονται. Οπότε το καλοκαίρι θα είναι γεμάτη με νερό και θα έρχονται να κάνουν το μπανάκι τους. Γιατί σε πολλούς σκύλους. Πολλοί σκύλοι τρελαίνονται για το νερό. Προαυλίζονται κιόλας μέσα στην ημέρα. Προαυλίζονται 3 φορές την ημέρα τουλάχιστον. Έχουμε υπαλλήλους της Πανίδας οι οποίοι δουλεύουν εδώ. Είναι 5 άτομα οι οποίοι εργάζονται και για τον καθαρισμό και για την κοινωνικοποίηση και τα πάντα. Αλλά έχουμε και πάρα πολλούς εθελοντές. Έχουμε φτιάξει και το Μητρό Εθελοντών από τον Ιανουάριο που ξεκίνησε. Έχουμε πάνω από 650 άτομα που έχουν εγγραφεί. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί, έρχονται στο χώρο εδώ και βοηθούν. Όποτε μπορεί ο καθένας, αυτή είναι και η έννοια του εθελοντισμού. Όσο χρόνο έχει ο καθένας και θέλει να τον διαθέσει, έρχονται για να κοινωνικοποιούν τα ζώα μας. Κάνουμε και κάποια σεμινάρια σε όσους θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν τα ζώα εδώ με την εκπαιδεύτρια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου, την Εριέτα την Καραμπέτσου. Κάνει σεμινάρια στους ανθρώπους για να ξέρουν πώς πλησιάζουν ένα ζώο, πώς το βοηθούν να κοινωνικοποιηθεί. Θέλουμε όποιος έρχεται εδώ να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο στα ζώα μας. Μην έρχεται ο καθένας με το δικό του στυλ και τα μπερδεύει. Οπότε ναι, κάνουμε και αυτά τα σεμινάρια τα οποία είναι δωρεάν βέβαια, εννοείται. Και τι άλλο. Αλλά και στα ζώα προσφέρετε κάποιες υπηρεσίες προσαρμογής μέχρι να βρουν το σπίτι τους, έτσι, τι ακριβώς? Έχουμε επίσης, εκτός από τον εκπαιδευτή που κάνει τα ραντεβού με τους υποψήφιους κηδεμόνες, έχουμε και άλλους εκπαιδευτές θετικούς, οι οποίοι έρχονται θελοντικά, βοηθούν στην κοινωνικοποίηση των ζώων και τώρα ετοιμάζουμε και ένα δωμάτιο που θα είναι προσωμείωση του δωματίου σπιτιού, με έπιπλα, με καναπέ, με τραπεζάκι, με το κρεβατάκι του σκύλου. Όπου εκεί θα πηγαίνουν τα ζώα που δεν είναι εξοικειωμένα με το σπιτικό περιβάλλον, μαζί με τον εκπαιδευτή, να κάθονται κάποια ώρα, οπότε να μαθαίνουν όταν θα πάνε στο σπίτι ποιος είναι ο χώρος τους, τι σημαίνει καναπές, τι σημαίνει τραπέζι, ποιο είναι το κρεβατάκι μου που ξαπλώνω και κοιμάμαι εκεί. Προσπαθούμε να τα κάνουμε και να τα. Κάποιες οδηγίες όπως δεν μασουλάμε τον καναπέ και τα λοιπά. Ναι. Βασικά όλα αυτά. Θέλουμε να τα έχουμε όσο πιο έτοιμα γίνεται, ούτως ώστε, όπως είπα και πριν, όταν πάνε σε ένα σπίτι, να είναι και αυτά ευτυχισμένα και οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι μαζί τους. Θα σας δείξουμε εδώ κάποια σκυλάκια, κοκονάκια. Τα πήραμε πριν από μερικούς μήνες από έναν συλλέκτη στην Κυψέλη. Συλλέκτες είναι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα, οι οποίοι παίρνουν ζώα, θεωρούν ότι τα προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά τα έχουν μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένα. Δεν τα στυρώνουν, δεν τα εμβολιάζουν, δεν τα προσέχουν και τα ζώα ιδρυματοποιούνται, για να το πούμε κάπως έτσι. Αυτά ήταν 5 μαζί. Είναι γένα, δεν ξέρω τώρα, αδέλφια, μάνα, παιδιά, πατέρας, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όταν τα πρωτοφέραμε, έμπαιναν και τα 5 μέσα στο σπιτάκι, το ένα πάνω στο άλλο, κουλουριασμένα, δεν μπορούσες να καταλάβεις αν είναι ένα ζώο ή αν είναι 5. Γιατί έτσι είχαν μάθει, βέβαια. Γιατί έτσι είχαν μάθει. Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένα. Δεν είχαν ξαναδεί άνθρωπο στη ζωή τους πέρα από τους
ανθρώπους που έμεναν στο σπίτι. Δεν είχαν βγει ποτέ βόλτα, δεν ήξεραν τι είναι το λουρί. Τώρα, μετά από τόσους μήνες, με την προσπάθεια και των εκπαιδευτών, αλλά και εθελοντών που έρχονται για να τα βοηθήσουν στην κοινωνικοποίησή τους, έχουν ξεθαρέψει πάρα πολύ. Το ένα έχει πάει σε σπίτι, έχει υιοθετηθεί και πηγαίνει και πολύ καλά. Το δεύτερο το έχουμε πάει μόνο τους ένα κλουβάκι, είναι από αυτά που έπαιζαν τώρα έξω και τρέχανε. Οπότε και αυτό έχει ξεθαρέψει πολύ. Και αυτά εδώ, σιγά σιγά προσπαθούμε ένα-ένα να τα παίρνουμε, να τα χωρίζουμε, για να τα ετοιμάζουμε να πάνε σε σπίτια, γιατί δεν έχει νόημα να μένουν τα ζώα βέβαια μέσα στο κλουβί. Πάντως οι υποθέσεις των συλλεκτών είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι άνθρωποι που δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους σε λογικό επίπεδο. Πραγματικά θεωρούν ότι κάνουν καλό για τα ζώα. Δημιουργείται μια φρίκη, έχουμε καλύψει τέτοια θέματα στο Zoogla.gr. Είναι σαν ταινία θρίλερ η κατάσταση αυτή. Και τουλάχιστον χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτά τα οποία διασώθηκαν. Και εμείς προσπαθούμε όσες φορές μας ζητηθεί βοήθεια να πηγαίνουμε και να παίρνουμε ζώα. Και γάτες έχουμε πάρει και σκύλους έχουμε πάρει. Και από άλλον συλλέκτη έχουμε κάποιους σκύλους εδώ, δύο έχουν υιοθετηθεί. Οπότε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουν τα ζώα μια αξιοπρεπή ζωή με αγάπη και με ασφάλεια, έτσι όπως τους αξίζει. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι όταν ένα ζώο υιοθετείται από το Δήμο της Αθήνας, έχει δώρο το πρώτο του grooming από τη Λιζίλια, που είναι στα Πατήσια, και επίσης παίρνει και δώρο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενδονοσοκομιακής και ξενοσοκομιακής κάλυψης για ένα χρόνο από την εταιρεία We Do Insure, που θέλησε να μας βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν ένα ζωάκι από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Άρια, πες γεια. Πες κάτι.